On July 15th, the Cyprus radio announced that Makarios was dead under the ruins of the presidential palace. Τονίζεται και πάλι ότι το πρόβλημα είναι καθαρός εσωτερικών. Είναι πρόβλημα ελληνικών. Ήδη ο Μακάριος είναι νεκρός. Καλούνται οι κατέχοντες όπλα, όπως παραδώσουν τα αυτά πάραυτα και στις πλησιαστέρας στρατιωτικές μονάδες. Και παραλαμβάνουμε ότι απαγορεύεται πάσα κίνηση εις τα σωτούς, πάσα κίνηση πεζών και οχημάτων. Πλην των νοσοκομιακών. Είναι την ημέρα. Στις 15 Ιουλίου ήμουνα στο γραφείο μου 8 προ 4. Οι πρώτοι επισκέπτες μου θα ήταν μια ομάδα παιδιών από το Κάιρο που ήρθαν στην Κύπρο ως φιλοξενούμενοι μου. Γύρω στις 8 και 20 περίπου με ειδοποίησαν ότι τα παιδιά είναι στο σαλόνι. Ο επικεφαλής της ομάδος άρχισε να με προσφωνεί από χειρογράφου. Είπε μερικά λόγια και άρχισαν οι πυροβολισμοί. Αλλά δεν έδωσα καμιά σημασία και είπα εις τον προσφωνούνταμε να συνεχίσει την ομιλία του. Οι πυροβολισμοί όμως συνεχιζόντουσαν. Οπότε έφτασε κάποιος από την προεδρική φρουρά για να μου πει ότι τεθωρακισμένα και τάγκς ήσαν μπροστά στην είσοδο και άρχισε η επίθεση κατά του προεδρικού μεγάρου. Οι επισκέπτες μου, όπως και το γραμματιακό προσωπικό, με παρακαλούσαν να φύγω από το προεδρικό, γιατί στόχος των πραξικοπηματιών ήμουν εγώ. Καλά-καλά ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο περί πραξικοπήματος, έστω και αν το προεδρικό μέγαρο έβαλε το διαβαραίον όπλο. Μετά από 15 περίπου λεπτά, απεφάσισα να φύγω και έφυγα από την δυτική πόρτα του γραφείου. Ακολούθησα μετά τον δρόμο προς τα κάτω, βγήκα από εκείνη την πορτούλα, κατέβηκα στο ποτάμι, ανέβηκα στην απέναντι περιοχή. Εκεί πέρα συναντήσαμε ένα αυτοκίνητο που περνούσε. Παρακαλέσαμε τον ιδιοκτήτη να μας δώσει το αυτοκίνητό του. Μας το έδωσε. Μαζί μου ήσαν και τρεις της προεδρικής φρουράς. Προχωρώντας στο μετόχι του κύκου, είδα τεθωρακισμένα να έρχονται προς την δική μας κατεύθυνση. Οπότε κατά ανάγκη στρίψαμε και μετά προχωρήσαμε προς το Τρόοδος και από εκεί προς το μοναστήρι του κύκου. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Επιχείρησα τότε να επικοινωνήσω με ασύρματο με το προεδρικό μέγαρο. Δεν είχε απάντηση. Επιχείρησα μετά να επικοινωνήσω με την Αρχιεπισκοπή. Όταν μου απήντησε η Αρχιεπισκοπή και είπα ότι εδώ ο Αρχιεπίσκοπος μιλάει, άκουσα φωνές και κλάματα συγχρόνως και δεν ήξερα για ποιο λόγο. Οπότε ένας της συνοδείας μου είπε ότι το ραδιόφωνο είχε ήδη μεταδώσει από τις 9 και 15 το πρωί ότι είχα σκοτωθεί. Και βέβαια ήμουν ευτυχής ανακαλύπτοντας ότι ήμουν ζωντανός. Έμεινα στο μοναστήρι το μεσημέρι και το απόγευμα τράβηξα προς την Πάφο. Έμαθα πως στην Πάφο υπήρχε ένας μικρός ραδιοφωνικός σταθμός και πήγα εκεί για να μιλήσω προς τον ελληνικό κυπριακό λαό. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο σου εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπροσωποί της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου συναγωνιστής και σημειοφόρος στον κοινό αγώνα. La radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux. Vous avez vous-même entendu sa voix. Il est en vie. C'est le président de Chypre. President Makarios has made nonsense of the allegations of the military junta that you were killed by speaking publicly over the radio and by appearing to many of his followers. That I am dead. And at the same time, it nominated somebody
as puppet president of the Republic of Cyprus. Την επόμενη μέρα άκουσα πως πήρα την πληροφορία πως τεθωρακισμένα ξεκίνησαν από τη Λεμεσό και κατευθύνοντος στην Πάφο. Μερικοί φίλοι εκεί με συνεβούλευσαν να εγκαταλείψω την Κύπρο. Δεν είχα όμως μέχρι τη στιγμή εκείνη σκεφτεί ένα τέτοιο πράγμα και η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική. Δεν ήθελα να φύγω από την Κύπρο και να νομίσει ο λαός ότι τον εγκατέλειψα και έφυγα για να σώσω τη ζωή μου. Τελικά όμως και αφού ακούστησαν πολλά επιχειρήματα επίστηκα πως ήταν το καλύτερο να φύγω από την Κύπρο ώστε εκτός Κύπρου ελεύθερος να μπορώ να εργαστώ εναντίον των πραξικοπηματιών.